Πάμε αμέσως στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, καθώς αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Βήμα και μιλάει για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ας τον ακούσουμε. Καθημερινότητα συμπολιτών μας του ιδίου φύλου. Γιατί η μεταρρύθμιση την οποία νομοθετούμε σήμερα σχετικά με την ίση πρόσβαση στον πολιτικό γάμο κάνει τη ζωή αρκετών συμπολιτών μας πολύ καλύτερη, χωρίς, το τονίζω αυτό, να στερεί τίποτα από τη ζωή των πολλών. Είναι κάτι το οποίο προβλέπει το Σύνταγμά μας. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί το ίδιο το πολίτευμά μας. Ώστε να καταστούν επιτέλους ορατοί γύρω μας άνθρωποι έως τώρα αόρατοι. Και μαζί τους πολλά παιδιά να βρουν επιτέλους τη θέση που τους ταιριάζει, δίπλα σε όλα τα άλλα. Αυτά άλλωστε βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του νομοσχεδίου, καθώς και οι δύο γονείς των ομόφυλων ζευγαριών δεν έχουν ακόμα νομικά τις ίδιες δυνατότητες να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτά που χρειάζονται. Να μπορούν να τα παίρνουν από το σχολείο, να μπορούν να συνταξιδεύουν, να πηγαίνουν στο γιατρό ή στο νοσοκομείο όποτε χρειάζεται. Και αν ομιγέννητο, ο μόνος αναγνωρισμένος γονέας χαθεί, τότε εκείνα υποχρεωτικά να οδηγούνται προς έναν άγνωστο μακρινό συγγενή ή ακόμα χειρότερα σε κάποιο ίδρυμα προς αναδοχή. Όλα αυτά χωρίς επίσης να μπορούν να κληρονομήσουν τους ανθρώπους που τα μεγάλωσαν, ούτε βέβαια και να εξασφαλίζονται με διατροφή και μέριμνα στην περίπτωση που οι γονείς χωρίσουν. Αυτό το κενό λοιπόν ερχόμαστε και καλύπτουμε, επιτρέποντας ταυτόχρονα σε όλους, αν το επιθυμούν, να σφραγίσουν θεσμικά τη σχέση τους με μία τελετή στο Δημαρχείο, όπως ακριβώς το κάνουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο δοκιμάζεται, ναι, η ευαισθησία των περισσότερων απέναντι στους λιγότερους, όπως ακριβώς το θέλει μια συμπεριληπτική κοινωνία, όπου ζυγίζεται τελικά η δύναμη της δημοκρατίας μας να ενσωματώνει ισότιμα τον κάθε πολίτη της. Αλλά εκεί που κρίνεται και η ικανότητα της δικιάς μας δημοκρατίας να εξυγχρονίζει τον βηματισμό της και να τον συντονίζει με θεσμούς δοκιμασμένους που ήδη ισχύουν σε 36 χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Πλέον είναι γνωστό ότι στο πέρασμα της ιστορίας και η ίδια η οικογένεια ως κόμβος της διαπροσωπικής αλλά και της συλλογικής ζωής ακολουθεί και αυτή με τη σειρά της εποχές. Μπορεί να προέκυψε η κλασική οικογένεια όπως τη γνωρίζουμε πριν από χιλιάδες χρόνια με σκοπό την τεκνοποίηση και την καθιέρωση της πατρότητας ως πυρήνα τότε των φύλων. Μορφές ωστόσο της οικογένειας ανέκαθεν άλλαζαν με βάση τις μεταβολές στην κοινωνία, στην ηθική, στην πολιτισμική πρόοδο και φτάνουμε έτσι στις μέρες μας. Αναρωτήθηκε και σωστά ο Υπουργός Επικρατείας στην πρώτη πρόταση της ομιλίας του γιατί παντρευόμαστε, τι είναι τελικά ο γάμος. Ο γάμος δεν είναι τίποτα άλλο από το επιστέγασμα της αγάπης δύο ανθρώπων που επιλέγουν να συμπορευτούν δεσμευόμενοι ενώπιον του εαυτού τους, του κράτους αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό και τα νομικά συστήματα προσαρμόζονται διεθνώς απαντώντας σε σύγχρονα πρακτικά ζητούμενα. Αναφέρω ενδεικτικά περιουσιακά και κληρονομικά δικαιώματα, ζητήματα ηθαγένειας, ζητήματα εγκατάστασης σε μια άλλη χώρα, ζητήματα εργασιακά και φορολογικά, όπως και επιλογές βέβαια πιο συμβολικές, που γίνονται ωστόσο κοινωνικά προωθητικές όταν αναγνωρίζουν σχέσεις ειλικρινές και αληθινές.
Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, λοιπόν, είναι και χρήσιμη αλλά και αναγκαία. Όσο χρήσιμο και αναγκαίο είναι ακόμα και σήμερα, μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, να εξηγηθεί ακόμα μία φορά το περιεχόμενό της. Το οποίο περιεχόμενό της και τώρα εξακολουθεί δυστυχώς να θολώνει από διακινούμενους μύθους και υπερβολές, και δεν αναφέρομαι στην καλοπροαίρετη κριτική η οποία ασκείται σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Ξαναλέω, λοιπόν, ότι πρώτον επεκτείνουμε με το νομοσχέδιο αυτό τα δικαιώματα των παιδιών και σε εκείνα που υπάρχουν, που ζουν ήδη με ομόφυλα ζευγάρια. Δεν μεταβάλλουμε καθόλου το ισχύον πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ούτε βέβαια καθιερώνουμε γονέα 1 και γονέα 2. Και δεύτερον, ο νόμος τον οποίο παρουσιάζουμε και προτείνουμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία εξισώνει τους πολίτες απέναντι στον πολιτικό γάμο. Επαναλαμβάνω, απέναντι στον πολιτικό γάμο. Διότι ο θρησκευτικός γάμος αποτελεί θρησκευτικό μυστήριο και αποκλειστική υπόθεση της πολιτείας, της εκκλησίας. Της θέσης της οποίας η πολιτεία ασφαλώς και σέβεται. Με βάση όμως πάντα τους διακριτούς ρόλους των δύο θεσμών, το κράτος οφείλει να προχωρεί και στις δικές του ενέργειες με πηξίδα την ισότητα απέναντι στον νόμο. Ορκιστήκαμε στο Σύνταγμα να υπηρετούμε το γενικό καλό του ελληνικού λαού. Τα το Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεό το Θεό. Ή για να το πω λαϊκά, ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Και σε άλλες περιπτώσεις άλλωστε, με την Εκκλησία είχαμε διαφορετικές οπτικές για την επιλογή της αποτέφρωσης πιο πρόσφατα. Ακόμα και για την καθιέρωση του ίδιου, του πολιτικού γάμου, παλαιότερα. Διαφωνήσαμε. Εξελίξεις όμως και τομές σημαντικές που αποδείχθηκε πως τελικά δεν διατάραξαν την κοινωνική συνοχή, αποτελούν πλέον αποδεκτά λειτουργικά σχέσεις καθημερινότητας και βέβαια δεν διατάραξαν τελικά ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί πράγματι όσα συζητούμε σήμερα να προκάλεσαν τίτλους δυσανάλογους και το αληθινό τους μέγεθος, με την επικαιρότητα να προβάλλει συχνά τη συζήτηση γύρω από τον γάμο, συχνά σε αντίστοιχη θέση με άλλα ζητούμενα. Ανεξάρτητα όμως με αυτό, η συγκυρία έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν πολλές απόψεις. Να ακουστούν απόψεις ειδικών, αλλά κυρίως να ακουστούν οι απόψεις που δεν είχαν ακουστεί μέχρι σήμερα και ιστορίες κυρίως, όχι απόψεις, τα προσωπικά βιώματα των ίδιων των ομόφυλων οικογενειών, των παιδιών που μεγαλώνουν σήμερα σε αυτό το περιβάλλον. Είναι, πιστεύω, απόψεις και γνώμες και εμπειρίες που παρήχαν σε όλους μας χρήσιμες διευκρινήσεις και οδήγησαν τελικά σε πολλές συγκλήσεις. Και δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι στο νομοσχέδιο αυτό τελικά συμφωνεί η πλειονότητα των πολιτών, όπως τουλάχιστον αυτή εκφράζεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν επιφυλάξεις οι οποίες διατρέχουν οριζόντια όλα τα κόμματα. Γι' αυτό και έστω και τώρα, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της συζήτησης, είναι καλό να εξηγηθούν για ακόμα μια φορά προβλέψεις του νομοσχεδίου και σίγουρα να απαντηθούν και εύλογες ανησυχίες, οι οποίες ωστόσο εύλογες ανησυχίες θέλω να τις διαχωρίσουμε από τις παράλογες κατηγορίες και κυρίως από τον λόγο της μυσαλλοδοξίας που δυστυχώς ακούστηκε και σε αυτή την αίθουσα. Μία από αυτές τις εύλογες ανησυχίες ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές τις οποίες σήμερα συζητούμε θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από το ισχύον σύμφωνο συμβίωσης. Τότε όμως, όπως εξήγησε
πιστεύω πολύ κατατοπιστικά και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Κέρτσος, το μόνο το οποίο θα κάναμε θα ήταν να δημιουργήσουμε ουσιαστικά δύο παρεμφερείς θεσμούς με νέες ανισότητες για τις οποίους θα έπρεπε να προβλέπουμε νέες ειδικές προβλέψεις.